και δίδεται η εκκίνηση, πετάγεται δυνατά ο Σπαρτάκος, πετάγεται καλά και ο Πολιορκητής, έρχεται απ' έξω, από μέσα μάλλον και το νούμερο 6 φοράδα, η Cockney Island και βγαίνει μπροστά. Cockney Island οδηγεί την υποδρομία, έρχεται το νούμερο 5, The Full Well End και θέλει να περάσει τη δεύτερη θέση, απ' έξω προσπαθεί να βελτιωθεί και ο Ντρόμκους, από μέσα είναι ο Σπάρτακους, λίγο πιο πίσω αναπτύσσεται ο Πολιορκητής και ο Crusading. Φτάσαμε στο ύψος των 600 μέτρων όπου προηγείται το νούμερο 6, η Cockney Island. Ο Ντρόμκους θέλει να καταδιώξει και θέλει στην είσοδο της ευθείας να βρεθεί με την Cockney Island. Και πάμε για το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. Cockney Island, Ντρόμκους που θέλει να περάσει μπροστά, ενώ Φίνις θέλει να κάνει από μέσα και ο Πολιορκητής. Ο Ντρόμκους που θέλει να καθαρίσει και την κούρσα και δείχνει ότι θα την καθαρίσει. Ντρόμκους περνάει μπροστά, φτιάχνει μάλιστα και μια μικρή διαφορά από το νούμερο 5, The Full Well End, αλλά στη δεύτερη θέση τελικά θα μείνει ο Σπάρτακους. Ντρόμκους, Σπάρτακους και The Full Well End. 4-1 και 5. 4-1-5 και μετά το νούμερο 2, ο Πολιορκητής. Εδώ κοιτάξτε. Νούμερο 4, Ντρόμκους. Παρά το γεγονός, μάλλον έφυγε πολύ καλά με τον Παναγιώτη Μητσάνη, αυτό που είπαμε, στο τέλος εξαργυρώνει με νίκη εδώ. Από μέσα ο Σπάρτακους τελικά θα κρατήσει, εδώ μικρή διαφορά, αλλά θα κρατήσει μπροστά από το νούμερο 5, The Full Well End, και ο Πολιορκητής είναι τέταρτος. 4-1, 5 και 2. 4-1-5-2. Κύριε Κάση, είχαμε την εντύπωση ότι ήταν περισσότερα μέτρα του αρέσουν, αλλά φαίνεται ότι το α και το ω για τον Ντρόμκους είναι το ξεκίνημα τελικά. Πολύ σωστά. Είδαμε και στις προπονήσεις και στις τελευταίες δύο κούρσες του ότι ξεκίνησε καλά. Τον δουλέψαμε λίγο βιαστικά μετά την τελευταία κούρσα, δηλαδή δεν του δώσαμε ούτε το χρόνο να ξεκουραστεί, αλλά ούτε και το χρόνο να δουλέψει όπως πρέπει. Και αυτός έγινε η προπόνησή του σχετικά με δόσεις, όπως και του Westbourne Group. Απλώς το μόνο που έχω να πω είναι ότι θυμήθηκα τις παλιές καλές εποχές με τον Παναγιώτη τον Δημητσάνη, που πήρε μετά από καιρό κούρσα, με την προπόνησή μου. Και θέλω να πω τα συγχαρητήρια ανήκουν όλα στον κύριο Τσαμπού και στον κύριο Μαλαδάκη για την προτίμησή τους που έχουν προς εμένα και την υπομονή τους. Αυτά μόνο. Κύριε Τσαμπέ, αξιόμαχο σήμερα ο Ντρόμκους με τον Δημητσάνη στη σέλα του. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό να βλέπεις τον κύριο Γιώργο πάλι από τα παλιά, το Δημητσάνη μαζί να σου καβαλάνε ή να προπονούν τα άλογά σου. Είναι κάτι το διαφορετικό. Και εντάξει, είναι κάποιες στιγμές που τη ζεις από μικρός μέχρι μεγάλος. Τώρα είμαι χαρούμενος, 1000 μέτρα δεν το περίμενα αυτό το άλογο, ούτε εγώ ίδιος δηλαδή. Ήμουν δηλαδή συντακτικός. Το έφτιαξε, μπράβο του, συγχαρητήρια.